Για τους Σκορπιούς των πρώτων ημερών είναι μια πολύ καλή μέρα, θα μπορούσα να πω. Μια πολύ καλή περίοδος αρχίζει. Όμως, για εσάς που είστε γεννημένοι μετά τις 11, είναι εντελώς ακατάλληλη μέρα για να συζητήσετε ένα οικογενειακό θέμα. Και μάλιστα, αν αυτό έχει σχέση με τα οικονομικά. Το περίεργο είναι ότι αυτόν τον καιρό βλέπω ότι εκεί που υπάρχει δυσκολία, λες και εμπλέκονται τα οικονομικά και είναι φυσικό να μας πηγαίνουν πίσω. Προσοχή λοιπόν. Προσοχή, ένα θέμα που έχετε για μελλοντικά σχέδια, ίσως να καθυστερεί αυτόν τον καιρό, αλλά τα οικογενειακά δεν πάνε τόσο καλά. Αντίθετα, για εσάς που είστε γεννημένοι πρώτες μέρες, η συναισθηματική σας ζωή φαίνεται θα είναι πάρα πολύ καλή. Οι τοξότες μας κάτι έχουν περισσότερο σε θέματα υποσυνειδήτου, εσωτερικά μέσα σας νιώθετε κάτι με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας, είτε αυτά είναι συγγενείς είτε φίλοι. Πολλοί θα δείτε ανθρώπους από τα παλιά, ίσως συζητήσετε κάποιες πικρές καταστάσεις οι οποίες δεν σας ικανοποιούν, παρά το γεγονός ότι είστε σε μια περίοδο αρκετά καλή, η οποία θα δώσει και τα καλύτερα. Ένα οικονομικό θέμα φαίνεται να επιλύεται. Για τους εγώ καιρούς μας, εντελώς ακατάλληλη ημέρα για να συζητήσετε ένα επαγγελματικό θέμα και μάλιστα να υπογράψετε συμφωνίες ή συμβόλαια αν είστε γεννημένοι 1, 2, 3 Ιανουαρίου. Ακόμα και ένα οικονομικό θέμα ίσως σήμερα δεν πάρει την πορεία που εσείς θέλετε, παρά το γεγονός ότι η Αφροδίτη είναι στο δικό σας ζώδιο και σας κάνει και εγωιτευτικούς και ο Δίας απέναντί σας ευνοεί γενικά σχέσεις και συνεργασίες. Σήμερα δεν είναι μια καλή μέρα για να συζητήσετε ούτε επαγγελματικά ούτε οικονομικά. Αφήστε μια καλύτερη μέρα όπου θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. Για τους υδροχώους μας, πολύ καιρό σας λέω, για εσάς που είστε γεννημένοι εκεί 11-12 του μηνός, ότι είναι μια περίοδος που πρέπει να προσέξετε θέματα που έχουν σχέση με τα επαγγελματικά. Σήμερα λοιπόν, εάν συζητήσετε κάτι το οποίο σας ενοχλεί, νομίζω ότι αυτό θα παραμείνει και θα έχει διάρκεια. Το κακό είναι ότι είστε πολύ δυναμικοί και θέλετε να τα πείτε έτσι έξω από τα δόντια. Οι υπόλοιποι υδροχώοι των πρώτων ημερών είστε σε μια πολύ καλή φάση. Μπορεί να προγραμματίζετε κάποια ταξίδια μελλοντικά, να προγραμματίζετε το τι θα κάνετε αργότερα τις ημέρες αυτές. Είναι μια καλή περίοδος και το περίεργο είναι ότι αρχίζει μια πολύ καλή περίοδος για τα οικονομικά. Μήπως ζείτε σε άλλη χώρα εσείς οι υδροχώοι, δεν ξέρω. Και ζούμε. Τα ψαράκια μας δε, ενώ τα πάντα φαίνονται καλά, ο ήλιος περνάει στο ζώδιό σας, είναι μια καλή εποχή για να χαρείτε, να διασκεδάσετε ή να προωθήσετε σχέδια. Σήμερα ένα οικονομικό θέμα μπορεί να σας μπερδεύει, αλλά πολύ περισσότερο ενδεχομένως να γίνονται σχόλια σε βάρος σας και αυτό, επειδή είστε και ρομαντικοί και ευαίσθητοι, να σας πειράζει. Επίσης, πολλά ψάρια μπορεί να έχουν μεγάλη έννοια για ένα οικογενειακό θέμα, το οποίο είναι σημαντικό. Από πάρα πολύ καιρό ένα οικογενειακό θέμα μπορεί να είναι αυτό που λέμε αγκάθι στην καρδιά σας, μπορεί να σας απασχολεί ιδιαίτερα και έτσι θα πρέπει να συμπαρασταθείτε ή θα πρέπει να μην μπορείτε αυτή τη στιγμή να συμπαρασταθείτε λόγω άλλων υποχρεώσεων και αυτό να σας φορτίζει. Ο αστρολόγος Μαρτίου λέει πάρα πολλά, γιατί ο μήνας αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Εδώ θα βρείτε τις μέρες που ευνοείστε μέσα στο Μάρτιο και ποιοι ευνοούνται και πότε ευνοούνται και θα είναι πάρα πολύ καλό για να το αξιοποιήσετε. Πες το. Τίποτα. www. Βεβαίως. Άστρο.